Απευθεία σύνδεση τώρα με την απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου στο νότιο Ισραήλ και τον οπερατέρ του Όπεν, τον Δημήτρη Αλεξάκη. Αδαμαντία, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι είμαστε πια πάρα πολύ κοντά στην επέμβαση του Ισραήλ στη Ράφα. Τώρα δεν ξέρω ποιε είναι οι πληροφορίε σου, αν αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και μέσα στο Πάσχα. Δεν αποκλείεται να δούμε την χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στην Ράφα, στον νότο της Λωρίδας της Γάζας, ακόμη και μέσα την περίοδο του Πάσχα, την οποία διανύουμε και η οποία τελειώνει στι 30 Απριλίου. Φαίνεται λοιπόν πω όλα είναι ζήτημα χρόνου. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, μπορεί να αρκεί και μία μεραρχία του Ισραηλινού στρατού για να επιχειρήσει στην Ράφα. Μάλιστα, ήδη δύο ταξιαρχίε βρίσκονται στην περιοχή τη Λωρίδα τη Γάζα, οι οποίε έχουν εκπαιδευτεί και έχουν αποκτήσει τι τεχνικέ μάχε μετά από τι επιχειρήσει που έκαναν στο Βορρά, ω ένα στάδιο προετοιμασία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τώρα, η, σύμφωνα με τι πληροφορίε και με το σχέδιο, φαίνεται πω ο Ισραηλινό στρατό εκεί στη Ράφα θέλει να κάνει μια στοχευμένη επιχείρηση στου ειδικότερου στόχου της Χαμά και μιλάμε για τι περιοχές όπου βρίσκονται αξιωματούχοι και ε, τρομοκρατικούς τρομοκρατικού στόχου, όπω ονομάζει ο στρατό του Ισραήλ. Μάλιστα, όπως, ε, Τουλάχιστον καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με ναι. τι πληροφορίες μας... είναι μια επιχείρηση που θα διαρκέσει ε, λίγες εβδομάδες... καθώς δεν συμφέρει το στρατό του Ισραήλ να παραταθεί χρονικά ναι. μια τέτοια επιχείρηση εκεί. Ε, το πρώτο στάδιο θα είναι μια εντολή εκένωσης ε, των κατοίκων. Είναι λίγοι οι κάτοικοι τη Ράβα, όπω γνωρίζουμε. Είναι πολύ περισσότεροι οι πρόσφυγε που βρίσκονται στο σημείο και στη συνέχεια ενδεχομένω πάρα ναι. πολύ άμεσα από την εντολή αυτή να ξεκινήσει μια τέτοια χερσαία επέμβαση σε ένα μέσο πίεσης για την επιστροφή των ομήρων. Αδαματία, σε ευχαριστούμε πολύ.